Τα ζητήσατε και τα βάζουμε. Τα γκολ τα χθεσινά από Στέργιο Αναστασιάδη. Σε μεγάλη περιοχή ο Τζόλης, το σούτι πάνω στα δίχτυα, 1-0 ο ΠΑΟΚ με τον Τζόλη. Ο Τζόλης 1-0 ο ΠΑΟΚ. Γκολάρα από το μικρό, γκολάρα, μπράβο στο μικρό. Ο Πιτσιρικάς δικαιώνει, το Φερέιρα δικαιώνει, ίσως πιστεύουν στο μεγάλο ταλέντο του Ιμπάλα στον ουρανό της εστίας του Ερσίν Ντεστάνογλου. Δεν είχε περιθώρια από πολύ ωραία ενέργεια του Δημήτρη Γιαννούλη. Έκοψε την κατάλληλη στιγμή στον Τζόλη στο σημείο του πέναλτι και ο νεαρός με ένα ασύλληπτο σουτ. Πραγματικά γκολ μεγάλης κλάσης του Πιτσιρικά. Φανταστικό τελείωμα, απίστευτο γκολ. Πάμε και στο δεύτερο. 1-0 ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ στην επίθεση. Ο Άκπομ στον Πέλκα. Ο Πέλκας σηκώνει την μπάλα και τον Άκπομ στη μεγάλη περιοχή. Ο Τσούμπα δεν μένει όρθιος. Η μπάλα στα δίχτυα. 1-0. Ο Τζόλης και πάλι. Ο Τζόλης και πάλι. Απίστευτο γκολ. Ηρωικό γκολ γιατί ο Τσούμπα πέφτοντας έστειλε την μπάλα στον Τζόλη. Ο Τζόλης 2 γκολ μέσα σε 25 λεπτά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να λοιπόν που ο νεαρός κάνει ό,τι δεν έκανε ο Πίσεσβαρ όλη την προηγούμενη σεζόν. Απίστευτο Τζόλης, 2-0 ο ΠΑΟΚ στο 24. Από ασίστ του Τσούμπα Άκπομ, ο οποίος άνοιξε το κοντρόλ. Η μπάλα πήγε να βγει, ο Άκπομ με αυτοθυσία τη γύρισε στη μεγάλη περιοχή και ο Τζόλης από εκείνο το σημείο δεν θα μπορούσε να στοχίσει. Μπράβο και στο Τσούμπα. Μπράβο και στον Τζόλη που με πλασέ με το αριστερό μέσα από τη μεγάλη περιοχή, από το ύψος της μικρής περιοχής. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της Μπεζίκτας. ΠΑΟΚ 2, Μπεζίκτας 0. Πάμε και στο τρίτο το αρχηγότερο. Είναι η σέντρα, δεύτερο δοκάρι, η μπάλα δεν απομακρύνεται. Ο Λένς ένα σουτ, κοντράρι, μπάλα πάνω σε Βαρέλα. Και Γιαννούλη, και ο Γιαννούλη έχει χώρο για να έρχεται στην αντεπίθεση. Κάνει κίνηση ο Τζόλη, ο Γιαννούλη κάνει επιλογή. Ο Τσούμπα Άκπομ χάνει το πλεονέκτημα τη αντεπίθεση. Άκπομ δίνει στον Τζόλη, μέσα στη μεγάλη περιοχή Τζόλης, ναι, μέσα στη μεγάλη, το γκολ, ναι, 3-0 ο ΠΑΟΚ, 3-0, Δημήτρης Μέλκας, 3-0 ο ΠΑΟΚ, ασίστ ο Τζόλης, ασίστ ο Τζόλης, γκολ ο Πέλκας, τι βλέπουν τα μάτια μας σήμερα, 3-0, στο 30-3-0, 3-0 ο ΠΑΟΚ, 3-0, 3-0 ο ΠΑΟΚ, γκολ ο Πέλκας, από ασίστ του Τζόλη, στο 30 λεπτό, ο Τζόλης βρέθηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή, είδε την κίνηση στο δεύτερο δοκάρι του Πέλκα. Δεν είναι πολύ όμορφη η μέρα σήμερα, όλη η μέρα ρε παιδί μου, από το πρωί που ήρθαμε. Δηλαδή, λέω, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα στη ζωή του ανθρώπου εκεί πέρα έξω. Στη ζωή μας βάζω πρώτο πληθυντικό, αλλά πόσο πολύ βοηθάει στο να τα περάσουμε όλα όταν κάνει τέτοιες εμφανίσεις, όταν περνάει τέτοιους αντιπάλους με τέτοιον τρόπο, όταν βλέπουμε τέτοια γκολ, πόσο βοηθάει ο ΠΑΟΚ να γιάνει όλες τις υπόλοιπες πληγές, να τις κάνει τις δυσκολίες να φαίνονται λίγο λιγότερο δύσκολες, θα πω εγώ. Το νιώθετε αυτό? Το νιώθουμε. Εδώ είμαστε. Είμαστε στον αθλητικό Λίμπερο 107 και 4. Εδώ είμαστε, Κωστής Τσατσαρός στο μικρόφωνο στην εκπομπή. Ποιος? Αυτός! 0-1. Θα ανοίξουμε γραμμές, ήδη να βοζούν τα λαμπιόνια. Μετά τις 2.30, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα επικοινωνήσουμε με Κώστα Βασιλόπουλο, το διευθυντή της Φόρτσα, που έχουμε να πούμε σήμερα πάρα πολλά. Είναι πολύ μεγάλο αυτό που έγινε χθες, για να το εξαντλήσουμε μόνο στην πρωινή εκπομπή, το καταλαβαίνετε. Είχα παράπονα από πολύ κόσμο που δεν πρόλαβε. Νομίζω μπορεί σήμερα να κάναμε ρεκόρ στις γραμμές. Να πω σε αυτούς που με ρωτάνε πάνω από 200 μηνύματα για το κινητό. Νομίζω ότι όλα είναι ψυχολογία. Όλα. Και μου είχε πει κάποιος, ξέρεις, ο κόσμος και στα άτυχα αποτελέσματα θέλει να πάρει τηλέφωνο. Ο κόσμος και στις κακές μέρες συμμετέχει. Ναι, αλλά εγώ στις δικές μου εκπομπές δεν θέλω να συμμετέχει στεναχωρημένος. Προτιμώ να έχω λιγότερο νταβαντούρι στα τηλέφωνα και να είναι χαρούμενος ο κόσμος, παρά να παίρνει στεναχωρημένος να βγάλει, που και αυτό το κάνουμε, το ξέρετε, εμείς δεν κλείνουμε ποτέ γραμμές, να παίρνει να βγάλει τη στεναχώρια του, να βγάλει τον καηλέ του, να βγάλει τον καημό του, να βγάλει την οργή του, να βγάλει. Δεν. Και αυτό το κάνουμε, το ξέρετε, δεν κρυφτήκαμε ποτέ. Απλά θέλω να είναι χαρούμενος ο κόσμος, ρε παιδί μου. Είναι έτσι, το έχω στο μυαλό μου. Θέλω να υπάρχει
ωραία ατμόσφαιρα, ωραία, να υπάρχει κέφι, να υπάρχει ζωντάνια, να υπάρχει ενέργεια, να υπάρχει καλή ψυχολογία. Δεν γίνεται πάντα εννοείται, αλλά όταν γίνεται το ευχαριστιέμαι πάρα πολύ που σας ακούω έτσι. Χωρίς να κουλησιεργώ άλλο, πάω στις γραμμές, έλα λίγο, έτσι, έτσι, έτσι. Θέλω λίγο τσίφτ. Έτοιμοι, 2310-287-888. Δώσε ρε σταυράκι Παζαρέτσι, δώσε. Πάμε, να μιλήσετε εσείς. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλώς το παιδί. Καλώς το παιδί. Πάλι εγώ κάνω σε αυτή. Βεβαίως. Μεγάλες στιγμές. Θα πω ορισμένα πράγματα. Ναι. Θα σε παρακαλέσω να μην με διακόψεις. Εγώ έχω δώσει στο παρελθόν τέτοια δείγματα ότι διακόπτω τον ακροατή. Ρίχνεις λάσπη με τον καταπέλτη, με τον ανεμιστήρα. Με σπηλώνεις εμένα, τον άκρατο, τον αμόλυτο που δεν έχω. Δεν διακόπτω ούτε τον εαυτό μου, φίλε. Καθόλου. Πάμε. Ακούγοντας το πρωί, φεύγοντας κάτι στις 10:30 παρά, πήγα στο καφέ, παραγγείλω τον καφέ μου. Ναι. Πήγαινε την πρώτη γουλιά, πριν τη δεύτερη, έρχεται ένας ο οποίος φαίνει τις εφημερίδες εκεί στο... την εφημερίδα μάλλον. Ναι. Στο καφέ, ξεφυλίζοντας τη Μέτρο αυτή την αθλητική, η οποία κυκλοφορεί, η μόνη εφημερίδα αθλητική της Θεσσαλονίκης. Είναι και η Φόρτσα, αλλά τέλος πάντων, ναι. Όχι, η Φόρτσα δεν υπάρχει. Δεν κυκλοφόρησε σήμερα. Ναι, εννοείς, καθημερινή είναι. Η Φόρτσα κυκλοφορεί Σάββατο. Ναι, βεβαίως. Ναι. Είμαι η Μέτρο Σπορ, ναι. Λοιπόν, όπως είναι, τσαπ, κόντεψα να πνιγώ στο πλαίσιο, σε πλαίσιο, ένας βουλευτής της Νούδου, αρχινώντας από το επίθετο του από Σίγμα, κόντεψα να πνιγώ, συγχαρητήρια και τα λοιπά. Ναι. Καλά ρε, ντρέπεστε. Πού ήσασταν όταν μας έρνανε στα δικαστήρια? Πουθενά. Ότι είχαμε τη Ξάνθη και τα λοιπά. Δεν ντρέπεστε? Ντροπή σας. Εμφανίζεστε σαν τις κατσαρίδες κατατροχτικά και να λέτε συγχαρητήρια. Και το γήπεδο θα γίνει. Ποιο γήπεδο που μας ζητάνε 1,5 και 2 εκατομμύρια για να νοικιάσουν το Καφατζόγλιο. Ντροπή σας, δεν σας θέλουμε. Εξεφανιστείτε από την περιφέρεια και από τον ΠΑΟ. Δεν σας θέλουμε. Είναι ντροπή. Μία λέξη μόνο, δεν θέλω να σε διακόψω, όπως είδες δεν μιλάω καθόλου. Αφαντή. Τις στιγμές λοιπόν, που έσκυζαν τον ΠΑΟΚ, τις στιγμές και τούτη και οι προηγούμενοι και όλοι από εδώ πάνω. Άφαντη, κόφευσαν. Και εμφανίζεσαι τώρα, ντροπή σας ρε. Μουγγί. Φοράτε παντελόνια ναι ή όχι? Μη μου συγχύζεσαι. Θέλω να είσαι χαρούμενος σήμερα. Όχι ρε Κώστα μου. Το καταλαβαίνω. Την αγανάκτησή σου την επικροτώ μέχρι τελευταίας. Όχι μόνο τη δικιά μου αγανάκτηση. Όλων των νοπαδών και φιλάδων του ΠΑΟ. Το είπαμε και το πρωί. Δεν σας θέλουμε. Το είπαμε και το πρωί. Δεν σας θέλουμε. Εξεφανιστείτε. Από εμάς βγήκατε και μπήκατε μέσα στη Βουλή. Από κανέναν άλλον. Ντροπή σας. Ντροπή σας και έρχεσαι τώρα με τη μάσκα. Συγχαρητήρια. Μπράβο σας. Όλοι αυτοί λοιπόν που ήταν απόντες όταν έσκυσαν τις σάρκες του ΠΑΟΚ, όταν ακούγαμε για πρωτάθλημα των Πρεσπών, όταν μας έρναν με συκοφαντίες στα δικαστήρια για να μας δείξει τη Β' Εθνική, όταν έλεγαν Ρώσο τον πρόεδρο και φιλοξενούμενο, όταν λοιπόν, τώρα είπα έτσι μάνι 3-4-5 πράγματα, όταν λοιπόν κάτω άλλος είχε στημένα μάτς και τον περνούσανε μπάι, όταν λοιπόν γινούσαν όλα αυτά και ήταν απόντες, δεν θέλουμε όχι τα συγχαρητήρια σας. Δεν θέλουμε ρε παιδί, ούτε καν. Εάν θελήσουν να πω το όνομά μου, ας βγουν αυτή τη στιγμή αύριο ποιος ήταν αυτός ο κύριος. Να σας πω και το επίθετό μου και τα τηλέφωνά μου και τα πάντα μου. Δεν σας έχουμε ανάγκη ρε, πάρτε το χαμπάρι. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Έγινε Κώστα, μου ευχαριστώ και εγώ. Και μη συγχύζεσαι. Μη συγχύζεσαι. Τα είπαμε και το πρωί να μην λέμε τα ίδια πράγματα. Κανένα συγχαρητήριο από κανέναν. Και πιστέψτε με, δεν έχει ούτε κόμμα από πίσω ούτε τίποτα. Ούτε κατηγορούμε την εφημερίδα που μπορεί να φιλοξενήσει. Οι ίδιοι παίρνουν να κάνουν τη λεζάντα τους, έτσι. Οι ίδιοι παίρνουν
για να φανούν και να πούνε τι. Μπράβο! Κάπου διάβασα τώρα πριν ο Δένδιας, λέει, είπε, λέει, συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ. Ο Δένδιας που πήγε με τη μάσκα του Παναθηναϊκού, να πούμε, εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο, πού πήγε. Ναι, δεν τα θέλουμε τα συγχαρητήρια. Να κάνω και φταίδες, τελείωνε. Πάμε! Σε φταίδες κάνεις, όχι και φταίδες. Έλα. Good morning! Καλώς την Τζόρτζια! Καλώς την. Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα με τον προλαλήσαντα. Έτσι. Να μην τα λέμε τώρα, δεν είναι η μέρα σύγχυσης. Ακριβώς, ας χαρούμε. Έχουμε τόσο μαζέψει, τόσο στεναχώρια πέρσι που ας μην τζαντιζόμαστε για τα αυτονόητα. Εντάξει. Εγώ τα συγχαρητήριά μου σε όλα τα παλικάριά. Έτσι δεν γίνεται να μην τα δώσεις. Τι λες τώρα. Και στον προπονητή και στο τεχνικό επιτελείο και στους γυμναστές και όλους τους παίκτες. Όλους. Γενικώς. Όλους, να λέμε. Γενικώς. Στη Σιγάνο Παπαδιά από τη Γερμανία. Τον κόλλησα, δεν μπορώ. Άρε μαϊμού. Μαϊμού. Κάνει δουλίτσα ο Γερμανός. Μαθαίνω τώρα, Γεωργία, ότι έχει, λέει, έτοιμους. Ένα τηλέφωνο θα κάνει και θα πει έλα. Αυτό δεν το ήξερες, αυτό περίμενα. Ρε παιδί μου, άλλο το ακούω στην περιραίουσα ατμόσφαιρα και άλλο μαθαίνω ότι ισχύει. Έτσι, ότι τους έχει κάνει δουλίτσα, δούλευε όλο το διάστημα η Σιγάνο Παπαδιά. Έτσι, δούλευε όλο το διάστημα και τώρα μπαμ μπαμ μπαμ, έφυγε ο Βέρμπλουμ, δεν πήρε με χαμπάρι. Νομίζω θα ξυπνήσω και θα πω, α, είδα όνειρο ότι έφυγε ο Βέρμπλουμ, παιδιά. Τι ωραία, δεν ισχύει. Και τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια στο μορφόπεδο το πιτσιρικά μας. Βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Μας έκανε όχι περήφανους και στον Μπελκάρ γιατί ξύπνησε επιτέλους αυτός, γιατί είχε ένα λιχαγό. Κατάλαβε ότι αυτή η χρονιά είναι η χρονιά καθιέρωσής του ως ηγέτη του ΠΑΟΚ, το Περιβραχιόνιο. Η κλίση των παικτών, το κάλεσμα, Γεωργία, ελάτε όλοι, πήγε ο Τζόλης, αγκάλιασε τον προπονητή του αναγνωρίζοντας ότι του έχει δώσει την ευκαιρία της ζωής του, έτσι. Το κάλεσμα του Πέλκα, ελάτε όλοι εδώ να δουν και οι υπόλοιποι ότι είμαστε μια οικογένεια, ότι είμαστε μια γροθιά, είναι αρχηγική ενέργεια μεγάλης και ύψιστης σημασίας. Έτσι πιστεύω. Μην με κόβεις λίγο, συγχαρητήρια όμως και στον προπονητή που τους εμπιστεύτηκε. Φυσικά. Σε έναν τέτοιο αγώνα. Έτσι. Βεβαίως. Εννοείται. Ήταν ο υπερπάντων αγώνας αυτός. 100%. Άφησε έξω τον Μπίσεσβαρ, άφησε έξω τον... Καταρχήν άφησε έξω τον Μάτος. Εκτός αυτού, απλά λέω για τις θέσεις μπροστά, ναι. Εννοείται. Αλλά άφησε έξω τον Σαμπά, άφησε έξω τον Μπίσεσβαρ που ήταν εναλλακτικές, έτσι. Και έβαλε τον Πιτσιρικά. Τέλος. Του το πιστώνουμε. Το πιστώνουμε. Και τον Γιαννούλη. Και τον Μιχαηλίδη και όλους. Όλους. Βέβαια, βέβαια. Και τον Μιχαηλίδη. Ούτε κουβέντα. Και τον Τζόλη. Και τον Λιμιό. Ναι, βεβαίως. Το αναγνωρίζουμε. Του πιστώνουμε τα καλά, θα το κάνουμε από την πρώτη στιγμή. Και όποιος χαλιέται, να κάνουμε. Ξίδι. Ας πάω να χαλαστεί. Μα δεν κάνω, δεν κατάλαβα. Όταν κάνει άσχημα, ακριβώς. Όταν κάνει κάτι λάθος, θα το λέμε. Λάθος κατά τη δική μας άποψη, έτσι. Δεν σημαίνει ότι ισχύει 100%. Όταν κάνει κάτι σωστό, θα του λέμε μπράβο. Απλά πράγματα. Εννοείται. Ξεκάθαρα. Δεν κρίνουμε, δεν επικρίνουμε μάλλον. Κρίνουμε, αλλά δεν επικρίνουμε. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Γεια σου, Τζόρτζια. Φιλούδια. Φιλιάκι στο Δημητράκι. Γεια, γεια, bye. Πάμε εδώ. Γεια σας. Ναι. Γεια σου, Κωστή. Καλώς ο Στελάρα. Αλλώς τον ναι. Καταρχήν, συγχαρητήρια στον Τζόλι για την αποτελεσματικότητά του και το κρύο αίμα. Βέβαια. Δεν χάνει 10 για να βάλει 2 πρώτα να μας χτυκιάσει και μετά να βάλει τα 2. Μου έρχονται τώρα κάποιοι στο μυαλό. Ναι, ναι ρε φίλε, ναι. Κρύο αίμα. Κρύο αίμα. Παιδιά, το σουτ που ομάδα... το ζυγίζει, Στέλιο, το ζυγίζει το σουτ στο γάμα. Έγινε το πίσω. Σώμα αυτά όλα, μπράβο. Όλα, το. Όλα. Κωστή, ναι. Η ομάδα για όσο του κατάλαβαν έκανε βαθιά ανανέωση. Βέβαια. Και δεν τελείωσε ακόμα. Θα αλλάξει κι άλλο το ρόστερ. Θα φύγουν κι άλλοι. Βαθιά ανανέωση, δηλαδή. Σκέψου η ομάδα έπαιζε χωρίς Μαουρίσιο, χωρίς Βιερίνια, χωρίς Μάτος, χωρίς... Καλά, Βέρμπλουμ δεν έπαιξε καθόλου, ήταν τουρίστας. Ναι. Χωρίς Κρέσπο. Χωρίς Κρέσπο. Ναι. Χωρίς Μπίσεσβαρ. Χωρίς Μπίσεσβαρ. Δηλαδή όλοι... Μάνι, είπαμε 6-7 που ήταν κολόνες, φίλε. Δωρικού ρυθμού κιόλας. Και το Πασχαλάκι που ήταν η κολόνα. Φυσικά. Δηλαδή από αυτούς που πήγαν τον Double Identity. Ναι. Η ομάδα έχει κάνει ανανέωση ριζική. Ναι. Και θα γίνουν κι άλλες. Θα φύγουν παίκτες και θα έρθουν καινούργοι. Ποιότητας.
αυτή λογίζεται μια ομάδα φέτος του προπονητή. Βλέπεις ο τρόπος και ο τρόπος που πανηγύρισαν οι παίκτες με τον προπονητή. Δείχνει και το κλίμα και το παικτό. Βέβαια. Πέρσι πες μου ένα παίκτη που σκιζόταν. Ποτέ το είχα πει. Το είχα πει. Ποτέ κανένας δεν πήγε. Ένας παίκτης να έπαιξε να πανηγύρισε με τον προπονητή. Δηλαδή το κλίμα πέρσι ήταν, για μένα ήταν άρρωστο. Ποτέ. Φέτος βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Από εκεί ξεκινάνε όλα, Στέλιο. Το πώς είναι μέσα το κλίμα, τα αποδυτήρια, αν είναι μια γροθιά, αν είναι μια οικογένεια, αν είναι όλοι μαζί. Από εκεί ξεκινάς, είναι τα θεμέλια για να χτίσεις πολυκατοικία. Αν χτίσεις πάνω σε σαθρά θεμέλια, είναι χτίσεις πάνω στην άμμο. Γεια σας. Κάτι, άμα το κλίμα είναι άσχημο και βλέπεις ότι οι παίκτες έχεις μια επόμενη πάνω να σε φάνε, ενώ σκίζονται οι παίκτες για σένα, είναι τα τελείως διαφορετικά άκρα. Έτσι ακριβώς. Μέσα παίκτες μαχητές και οι άλλοι που δεν ξέρεις κάτι, και άμα φύγετε θα έρθει άλλος, εμείς να κάνουμε κουμάντο. Δεν γίνεται έτσι. Έτσι ακριβώς. Έγινε Στελάρα μου, σε εγώ ευχαριστώ. Το μέλλον είμαστε εμείς, φίλε, τελείωσε. Και έρχονται και άλλα παιδιά, έρχονται και άλλα πίσω. Έτσι, δηλαδή ο Τσιγκάρας, ο Χατζηστραβός, ο Μπαλογιάννης, ο Κούτσιας, ο Τσαούσης, ο Λίρατζης. Δηλαδή παιδιά που είναι πίσω που έρχονται και θα. Φίλε, εγώ πιστεύω ότι αυτός που θα αντικαταστήσει π.χ. του Γιαννούλη που θα φύγει, άμα υπάρξει μια ευκαιρία, δεν θα θυμάσαι τον Γιαννούλη όπως εχθές. Καλός ή κακός στον αρχηγό, όχι δεν το θυμηθήκαμε. Δεν έλειψε. Μερικά κουνάβια περιμέναν στη γωνία με δυο πιστόλια, άμα γινόταν στραβή να λέγανε για τέτοιο μάτς, έλειπε ο Βιερίνια και έκανε. Ναι, δηλαδή, να ξεσκίσουν την ομάδα. Τώρα δεν μπορεί να μιλήσει κανένας, φίλε. Έγινε Στελάρα μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Πάμε να μην περιμένετε τις γραμμές. Ναι, γεια σας. Ναι. Γεια σας. Χαίρετε. Χαίρετε. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε, ήθελα να πω για το βέβαια με πρόλαβε εδώ Κωστά. Έλα Δημητράκη μου, τώρα σε κατάλαβα. Τώρα, έλα Δημητράκη μου. Ήθελα να πω γιατί είπε, δηλαδή βγήκε ο Δέντες και είπε πράγμα τον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων. Αυτό κάτι καλό. Γεια σας κύριε Αγάπη μου, καλώς την Γαβριέλα, καλώς την. Είμαστε στον δρόμο γι' αυτό. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω κάτι. Ναι. Κάτι που είπε ο Κόλκας πριν. Ναι. Κάποιος πετάχτηκε και είπε μπράβο για τον Παύλο που έβγαλε. Φυσικά. Τέτοιους παίχτες. Πιστώνεται. Και ο Κόλκας, ναι. Συμφωνώ. Δεν έβγαλε ο Παύλο το Τσόλι για τους άλλους. Γιατί αν ξέρετε και αν θυμάστε, 12 χρονών, όταν έριξε ο Τσόλις άλλα δύο πόλους στην Πεσίκτας, δεν ήταν εκεί πέρα ο Παύλο, κάποιος άλλος ήταν. Σωστό. Απλά. Άρα αυτό που είπε ο Κόλκας και συμφωνώ απόλυτα με τον Σταύρο, μόνο σε αυτό το σημείο. Ναι. Αν και έχουμε διαφωνήσει σε πολλά άλλα, αλλά όταν έχει δίκιο το δίνω. Φυσικά. Κάτω από το ΠΑΟΚ και τη δουλειά του ΠΑΟΚ έγιναν άλλα. 100%. Απλά ξέρεις γιατί λέμε για τον Παύλο Δημήτρη. Επειδή είναι το τελευταίο προπύργιο πριν την πρώτη ομάδα. Εννοείται ότι αυτά τα παιδιά, τα παιδιά αυτά δεν ήρθαν 17 χρονών στον ΠΑΟΚ. Όχι, είναι από τα μικρά τους, έτσι. Ναι, ναι. Και ο Παύλο και ο Σνάουτσνερ. Ο Παύλο είναι αυτός που δίνει στο τέλος που κάνει ο παπάς. Ακριβώς. Την τελευταία. Και το δρόμο. Ακριβώς. Και ο Παύλο μπόλιασε. Το ήδη υπάρχουν ταλέντο των παιδιών αυτών, το μπόλιασε με τα δικά του χαρακτηριστικά, έτσι, με το πείσμα του, με τον ποδοσφαιρικό εγωισμό του, με την τρέλα του, με τη φλόγα του, όλα αυτά, έτσι. Αλλά τα παιδιά αυτά δεν ήρθαν 17 χρονών. Έχει δίκιο ο Σταύρος αυτό. Έτσι. Απλά ο τελευταίος, ρε παιδί μου, εγώ χθες που βγήκα στον Τρέγια, είπα για το εξής. Ένα μεγάλο μπράβο στους γονείς. Τους αφανείς ήρωες, οι γονείς, φίλε, που το παίρνουν το παιδάκι μετά τη δουλειά, ενώ ας πούμε είναι ψόφια από τη δουλειά, να το πάρουν, να το μετακινήσουν από τα Γιάννητσα, από το Κιλκής, από την Έδεσα, από παντού, να το φέρουν εδώ, να το πάνε σε ακαδημίες με υπομονή. Φυσικά, η μάνα που στερείται τον άντρα ή το παιδί του, το οποίο θα πάει να μείνει σε ένα οικοτροφείο, έτσι θα μπει από πολύ νωρίς αυτή την ιστορία. Είναι οι άφαντοι, οι αφανείς, όχι οι άφαντοι, οι αφανείς ήρωες, φίλε. Είναι μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι σε όλους εμάς που ακούμε, βλέπουμε, γουστάρουμε την ομάδα, έτσι και το δηλώνουμε ότι είμαστε ΠΑΟΚ, μέσω της εκπομπής σου και γενικά μέσω των συναναστροφών και φίλων που έχουμε. Ναι. Παιδιά, τώρα δεν θα ευλογούμε τον Αμπέλ και τα παιδιά και μετά την άλλη εβδομάδα. Όχι, το είπαμε αυτό. Την επόμενη εβδομάδα. Πρέπει να υπάρχει λίγο μια σταθερά. Έτσι, σωστά, έτσι. Σωστά. Έτσι. Και προηγουμένως ο φίλος μου ποιος ήταν που είπε ότι κάναμε ριζική ανακαίνιση της ομάδας. Ανανέωση, ναι. Ανανέωση, ανακαίνιση στο σπίτι μου. Ναι. Λοιπόν, ανανέωση δεν κάναμε. Λοιπόν, ναι. Τη ριζική ανανέωση. Νομίζω ότι δεν ήταν ριζική ανανέωση και είπες πολύ καλό ότι έχουμε κι άλλα.
Αλλά αν παρατηρήσετε λίγο όλοι που ξέρουμε το ΠΑΟΚ, ο Πελκίνιο είδες τι έγινε. Έδωσε πνοή. Τεράστια υπόθεση, φίλε. Τεράστια. Το είπα το πρωί 100 φορές. Ο τρόπος που το πιέζει, το ξαναλέω, ο τρόπος που ανεβάζει την ομάδα, όλο το τέμπο, η πίεση αυτή, τα τρεξίματά του, εκεί έξω από τη μεγάλη περιοχή του αντιπάλου, εκεί στα χαφ, είναι τεράστια η αλλαγή στην εικόνα του παιχνιδιού της ομάδας. Το έχει αυτό πάντα ο Πέλκας, που τώρα καταλαβαίνει ότι και ελείψει Βιερίνια, είτε γυρίσει είτε όχι, αυτός έχει πάρει την ευθύνη επάνω του, σαν ηγέτης. Γι' αυτό στο promotion του είπα την προηγούμενη εβδομάδα, δείτε λίγο στις φανέλες, ναι, ποιον έχει μπροστά. Πρώτον, αυτόν 3-1 θα μου πεις, βεβαίως, σωστό. Ποιον έχει μπροστά. Έχει, φίλε, το Βιερίνια και τους μετά είναι, μπαίνουν διάφοροι, ο ΣΒΑΠ, ξέρω εγώ, Λιμνιός, αυτά. Αλλά έτσι παίζει ρόλο σημειολογικά, τι σου λέει, εσύ είσαι ο μπροστάρης τώρα, όπως πέρσι και πρόπερσι ήταν ο Αντρέ, εσύ μπροστά. Έτσι. Και νομίζω ότι αυτό δεν θα αλλάξει, Μίτσο, ακόμα και αν γυρίσει ο Βιερίνια. Έτσι. Η σκυτάλη έχει δοθεί. Ο Αντρέ, αν γυρίσει με το δικό του πνεύμα, με τη δική του ιστορία κτλ., ναι, αλλά δεν θα στερηθεί αυτός ο ρόλος. Ο πρώτος ρόλος του ηγέτη είναι στα χέρια πλέον, στα πόδια του Δημήτρη Πέλκα. Και νομίζω ότι το έδειξε χθες με τους πανηγυρισμούς. 100%. Σε φιλώ, λοιπόν, σε φιλώ. Γεια, γεια, γεια. Να είσαι καλά. Πάμε εδώ. Γεια σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς τον Αντρέα. Δεν μπορώ να σε πάρω το βράδυ. Πάω καλά, τ' άκουσα χθες το... Αγόρι μου. Λίπερο μετά. Το βράδυ, μετά το μάτς. Αυτό που λες έχεις δίκιο, οι γονείς που τα πάνε τα παιδιά στο γήπεδο. Ναι, ναι. Θυσίες, θυσίες. Δεν μου λες, το παιδάκι δεν το λένε Τσόλι. Δεν το λένε. Βαμπάστεν. Βρήκαμε το Βαμπάστεν. Μου το έχεις πει καιρό. Εντάξει, έχει... Έχει φοβερές δυνατότητες, Αντρέα. Ο Βαμπάστεν. Ρε τι πάω κάρα να πει, δεν κοιμήθηκα, ρε. Αγόρι μου. Εννοείται, χωρίς ύπνο είμαστε όλοι. Ο Βαμπάστεν. Ναι, ο Βαμπάστεν. Ναι, θυμάσαι που σου το είπα. Θυμάμαι. Θυμάσαι. Και σου είπα με φιδό τους χαρακτηρισμούς. Έτσι, έχει τεράστιο ταλέντο το παιδί. Λίγο τον είπα. Ναι. Ναι, Ρομπέρτο Κάρλο, το λένε Βαμπάστεν. Και λέει, α, ο κύριος Συρίγκος λέει, α, όχι, Αντρέα. Τι, όχι, δεν το βλέπω. Ναι, ναι, και εγώ αυτό λέω. Πρέπει, Αντρέα μου, έχει τρομερό ταλέντο, δεν μας πάρει κανένας τίποτα. Αλλά έχει τρομερό ταλέντο, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Θα το πάρουνε με τα λεφτά τους. Θα φύγει από τον ΠΑΟΚ. Θα φύγει από τον ΠΑΟΚ, μπορεί κάποια στιγμή να φύγει, όχι τώρα όμως. Τώρα όχι. Δεν φεύγει κανένας από αυτή τη φουρνιά. Είπα του χρόνου. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω. Του χρόνου θα τον αγοράσουνε. Κοίταξε, μετά από τις 15 Σεπτεμβρίου θα σε παίρνω 2.30 το βράδυ. Τώρα δεν μπορώ να σε παίρνω το 2.30 το βράδυ. Ναι, αγόρι μου, ό,τι θες, ό,τι αγαπάς, Αντρέα μου, ό,τι αγαπάς. Μη έφυγε για δουλειά και σε πήρα τηλέφωνο. Σε φιλώ. Σε χαρά, ρε παιδί. Γεια σου, Παοκάρα μου, γεια σου, Νέα Υόρκη. Φιλιά. Φιλιά. Γεια σου, ρε Αντρέα. Γεια σου, αδερφέ μου. Έτσι, έτσι. Γεια. Ο Αντρέας, παιδιά, στη Νέα Υόρκη. Όπου απανταχού της γης, παοξίδες, χαρούμενοι σήμερα όλοι μας. Ναι, γεια σας. Ναι, ακούγομαι. Βεβαίως, γεια σας. Καθαρά, λοιπόν. Ναι. Δεν βγαίνω τόσο συχνά. Συνήθως προτιμώ να βγαίνω σε πολύ σημαντικά γεγονότα. Το όνομά σου αν επιτρέπετε. Δεν θα ρωτήσεις ποιος είμαι. Όχι, βέβαια. Να μου πεις αυτός, 3-1. Την έχω διαγράψει τη λέξη. Να μην σε πιάσω γιατί σε σέβομαι. Γιάννη από Mannheim Kroy. Γιάννη, αυτό δεν είχε να κάνει με σεβασμό. Σας κοπανάω τόσα χρόνια με το ποιος αυτός. Από κάποια στιγμή την έχω πατήσει 2 φορές τα 5 χρόνια. Την πάτησα κι εγώ, ανθρώπινο είναι. Δεν νομίζω ότι είμαι ικανός να σου τη φέρω. Μια χαρά. Έλα, Γιαννάρα μου, σε ακούω, πες μου. Ναι. Λοιπόν, το χθεσινό, παιδιά, ήταν κομβικό, ήταν η αναπνοή, η τελευταία για μένα για το καινούριο, για το νέο, το ξεκίνημα. Σωστό. Το οποίο αφού η ομάδα το χρειαζόταν. Ναι. Ευχαριστούμε όλες αυτές τις παλιοσυρές που παίξανε μέχρι τώρα και μας φέρανε και το double και κάνανε όλη αυτή την πορεία. Θα μου δώσεις λίγο χρόνο γιατί δεν βγαίνω τόσο συχνά. Σ' ακούω,
Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όσοι συνεχίσουν, τους θέλουμε κοντά μας, γιατί είμαστε οικογένεια. Αυτή η ομάδα έχει βάση την οικογένεια, έχει την πίστη, τα ήθη, όλα αυτά τα πράγματα τα κρατάμε. Δεν είμαστε μια ομάδα εταιρεία. Λοιπόν, αυτό που κάνανε χθες το πείραμα, να το πω έτσι, με τα νέα τα παιδιά, είναι η επικρότηση της πορείας πολλών πραγμάτων και της ομάδας του Γκαρσία και το team το τι κάνει μέσα και να πω και το όνομα αυτού του προπονητή που μερικοί να προλάβουν τώρα που με ακούνε, μην ξέρω κατά ποιον και πάθουν κάτι, Περέιρα, έτσι. Λοιπόν, βεβαίως, έκανε το είπαμε, κάτι το οποίο ναι. Αν δεν πετύχαινε θα το κρεμούσαμε. Το πέτυχε και μας έδειξε ότι υπάρχει μέλλον. Θα συμφωνήσω σωστό. Με το πρώτο που πήγε στο τηλέφωνο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και στις χαρές και στα πινελίκια. Σωστό. Μπράβο του για αυτό που είπε, ναι. Δεν θέλουμε κανέναν. Έτσι. Ξέρουμε πλέον, κινησμένοι δεν είμαστε. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Ελπίζω και αυτοί οι στραβοστόμιδες που έχουν να κάθε τέτοια εποχή να βγάλουν τη χολή τους, να σταματήσουν και να αγαπήσουν και αυτοί λίγο το ΠΑΟΚ μαζί με εμάς. Γιατί είναι παοξίδες, αλλά το έχουν πάρει λίγο στραβά το δρόμο. Να δώσω μερικά χαιρετίσματα στο Δήμο Γέλενα που είναι τα παιδιά στην Γαλλικράτη και τους είδα από κοντά. Να δώσω χαιρετίσματα στην Αγγελικούλα. Να δώσω χαιρετίσματα στη Λίνα, σε όλα τα παιδιά. Μιχάλη, Ζευγόλη και Χαγιά, έτσι τα κορίτσια. Μιχαλάκη, για σένα εκεί πάνω αγόρι μου και σε όλα τα παιδιά πάνω εκεί. Το σου που παραδείσου, δεν ξεχνάμε. Άλλη μια απώλεια τεράστια, φίλε. Ο Ασλάνογλου. Άλλη μια. Είναι ένα παλικάρι ψυχή του, είναι από πάνω. Τον βλέπουν, μας βλέπει. Χαίρομαι που παρακολουθεί για αυτά τα πράγματα, το τι συμβαίνει. Δεν λείπει κανένας. Λοιπόν, ψυχούλες είναι και εμείς τους εκπροσωπούμε. Αυτό το πράγμα θέλω να έχει διάρκεια. Και πιστεύω ότι οπλίσαμε αυτή τη στιγμή μέσα από τη διοίκηση και θα δούμε πράγματα. Το πιστεύω και το ελπίζω. Γιατί κάποια στιγμή αυτή η ομάδα πρέπει να φανεί και να δει από εκεί που είναι. Από το θέλμα που το κρατάνε πολλά πράγματα και καταστάσεις. Η ομάδα, ο προπονητής, δηλαδή η ψυχή αυτού του οργανισμού το δείξανε. Πρέπει να ακολουθούμε χωρίς κρίνιες. Φανέλες, ρίγες και όχι συναντήσεις. Όχι έτσι πάνω αυτό που το λέτε και θα τα ακούω κάθε φορά. Κάθε, το λέω κάθε μέρα. Και με μόνο να βγούνε τους αποτελετές κηδείας και με ό,τι θέλουν χρώμα να βγούνε, ό,τι χωράει απάνω το δικέφαλο, αυτό θα το υποστηρίζετε. Γεια σου Γιάννη, σε χαιρετώ. Και όποιος παίχτης και άνθρωπος φοράει το δικέφαλο. Σωστό. Σε φιλώ. Όλους, γεια σου αγόρι μου, γεια, φιλιά. Λοιπόν, μην παίρνετε άλλο. Αυτοί οι δύο που είναι μέσα, ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Ο Γκρέγκορι με που σας πήρα. Γεια σου ρε Γκρέγκορι. Καλώς τον. Ο Γκρέγκορι Πεκ. Ναι. Αλλά δεν βρήκα την απάντηση να σε απαντήσω γιατί βγήκε ένα μηχανάκι και πετάχτηκε. Θα σε έλεγα ότι ο Γκρέγκορι Πεκ γεννήθηκε ηθοποιός. Ναι. Αλλά εγώ ο Γκρέγκορι γεννήθηκα παοξής. Αγόρι μου. Θα παίρνεις τα μάτσα στα κρίσιμα το πρωί, γούρι φίλε, γούρι. Έτσι. Σε πήρα και χθες και σε είπα ότι χαιρετίζω όλους τους παοξίδες και αυτούς που δεν μπορούν να πάρουν τηλέφωνο. Φυσικά. Και σε ακούνε και είναι πάρα πολλοί. Ναι. Και σε είπα άντε με την νίκη και είπες αμήν. Και σου λέω σήμερα θα το πάρουμε το παιχνίδι, να ρώτησες ορισμένα πράγματα. Βεβαίως. Τώρα η ομάδα πήγε καλά στο πρώτο ημίχρονο. Μπορούσαμε να έχουμε και το 4-1 και μετά θα πηγαίναμε περπατητή γιατί δεν θα είχαμε καμία αντίσταση από την αντίπαλη την ομάδα. Με 4-1 τι να βγεις να κάνεις, τι να βγεις να τρέχεις. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Τίποτα. Είσαι καθημαγμένος. Τα παρατάς. Ναι. Μ' άρεσε ότι στο πρώτο ημίχρονο όλοι οι ποδοσφαιριστές τρέξανε. Βεβαίως γίνανε και αρκετά λάθη, σοβαρά λάθη γίνανε. Μ' άρεσε που τρέξανε, μ' άρεσε που όλοι ήταν ένα κουβάρι μαζί. Με θύμιζε τις παλιές δόξες. Σωστό. Και έχω ακόμη φωτογραφίες. Ακριβώς. Όταν έβαζε γκολ ο Σαράφης, οι ποδοσφαιριστές τότε στα σπορ που έβγαιναν. Κουβάρι. Ένα μπουκέτο χρησιμοποιούσε τότε ο Μπούζας. Ο κύριος Μπούζας. Και έβλεπες όλοι αγκαλιασμένοι γύρω-γύρω, σχηματίζανε ένα μικρό κυκλάκι. Ναι. Το ίδιο είδα και χθες. Το ίδιο είδα και χθες μετά από πάρα πολλά χρόνια. Γιατί εγώ από μικρός πήγα στον ΠΑΟΚ, από 4-5 χρόνια μόλις είχε γίνει δηλαδή το γήπεδο. Ναι. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Ορισμένοι βέβαια υστέρησαν, αλλά τώρα ας μην μπούμε σε τέτοιο κύκλο, θα τα πούμε αργότερα. Εάν
υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε μεταγραφές. Εγώ επειδή θέλω η ομάδα μου να πάει και στον επόμενο γύρο να βγει και στους ομίλους και θέλω να δω και καμιά νίκη, ναι, γιατί εκεί έχουμε ευκαιρία. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει υποθετικός λόγος, Γκρέγκορη. Ναι. Θα γίνουν μεταγραφές. Θα γίνουν. Θα γίνουν μεταγραφές. Θα γίνουν. Θα γίνουν. Α, το βρουν οι άλλοι. Εμένα δεν μου αρέσει τώρα μια ξένη ομάδα να έρχεται στην έδρα μου και να βγαίνει πέντε φορές τέτα τέτ. Και θα φύγουν παίκτες και θα έρθουν παίκτες. Αυτό ειδικά μετά το χθεσινό αποτέλεσμα. Ειδικά. Ωραία, εγώ όπως είδα το παιχνίδι, είδα τους παίκτες μας να έχουν πάθος. Αυτό. Είδα έναν τερματοφύλακα ο οποίος έβγαινε και εξόδους και το σωστό. Ένα και το άλλο. Και στο τέτα τέτα εκεί είναι άλλο μας το 3-2, έτσι. Το, και τον γκολ θα το έβγαζε. Αν και δεν τον πήγαινε μετά από τον Άρη, με σύγχυσε, με στεναχώρησε πάρα πολύ. Άσε με, μην με κουρδίζει. Έγινε, Γκρέγκορη. Εχθές μ' άρεσε, πήγε καλά χθες. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Γεια σου, Γκρέγκορη. Τελευταίος. Γεια σας. Και συγγνώμη που περιμένατε. Ναι. Εγώ πήρα για να γκρινιάξω. Ρε μάλια! Ρε μάλια! Λέγε, σε ακούω. Πήρα για να γκρινιάξω με τους γκρινιάριδες. Ναι. Πρώτος όλων, εσύ ρε μάλι. Γιατί ρε, τι που γκρινιάξαμε. Δεν θέλω να γκρινιάξω, αλλά χθες, με το που βγήκες. Τι είπα χθες. Ε. Τι είπα, θυμάσαι. Δεν θέλω να γκρινιάξω τέτοια μέρα που είναι αλλά. Βεβαίως, και δεν γκρινιάξα. Και δεν γκρινιάξε. Ναι, αλλά τη σπόντα την πέταξες. Τι σπόντα. Την πάτα στους άλλους για να γκρινιάξουν, την πέταξες. Όχι, όχι, κάνεις λάθος. Μάλι. Δεν θάβω πράγματα, ρε, εγώ μάλι. Δεν κρύβομαι, φίλε. Λέω την άποψή μου. Δεν τη θάβω. Πού να κρυφτείς. Πού θέλω, δεν μπορώ να κρυφτώ, τριψήφιος. Σε κάνα γεροπλάτανο μόνο μπορώ να κρυφτείς. Για το Μάτος λες. Για το Μάτος, για χίλια μέτρα. Τι ήθελα και χωρίς. Και τώρα το ίδιο θα έλεγα. Ότι εγώ τον ήθελα τον Μάτος. Και κανένα ομάδα. Δεν λέει ότι δεν χρειάζεται ο Μάτος. Μπράβο. Άρα συμφωνείς μαζί μου, δεν διαφωνείς. Έτσι, χρειάζεται, ναι. Άρα συμφωνείς μαζί μου. Ο Μάτος θα μπορούσε να τρέξει σήμερα, χθες όπως έτρεξε είτε ο Γιαννούλης είτε ο Τέκης. Όχι. Όλη την ώρα πάνω κάτω. Όχι. Αλλά ο Μάτος όταν τραυματίστηκε ο Ροντρίγκο δεν μπορούσε να μπει αντί για το Λιμιό. Δεν σε άκουσα. Για ένα μήχρονο και κάτι, θα το βγάζε. Θα το βγάζε, ρε, έλα, δεν έχει. Πάνω κάτω. Δεν έχει, δεν έχει. Άλλο είναι το θέμα, ο Μάτος δεν πρέπει να στραβομουτσουνιάζει. Αν ισχύει ότι θέλω διετές συμβόλαιο, αλλά ενώ ανανεώνεται αυτομάτως για μόνο ετές, στα 34 του, ή να μην στραβομουτσουνιάζει όταν του λένε, ξέρεις κάτι, θα σε χρειαστώ στόπερ. Αν ισχύει, ξαναλέω, με υποθετικό λόγο, Παύλε μου, ότι εγώ στόπερ δεν παίζω. Λοιπόν. Εδώ τώρα, όπως βλέπεις, προχωράει η ομάδα. Ευγνωμονούμε αυτά τα παιδιά, Παύλε μου, για αυτά που προσέφεραν. Όμως η ομάδα προχωράει και όποιος μπορεί να ακολουθήσει, ακολουθεί. Όποιος νομίζει ότι δεν θέλει ή αυτό ή εκείνο, τότε βλέπεις ότι τον παρασέρνει όλο το πράγμα. Δες λίγο το Τζόλι, το βλέμμα του Τζόλι, φίλε. Το βλέμμα του Μιχαηλίδη. Το βλέμμα του Πέλκα. Για να μην πάω μόνο στους πιτσιρικάδες. Έτσι. Εγώ χτες είδα τον επόμενο αρχηγό της ομάδας. Ναι. Μαύρο μαλλί και σγουρό. Καταλάβατε για ποιο να μιλάω. Αριστεροπόδαρος. Και έτσι. Αριστεροπόδαρος. Και μπορεί να παίξει και αμυντικό χαφ για μένα. Σε χαιρετώ, πάω διάλειμμα. Σε χαιρετώ. Μισό λεπτό. Ναι. Για όλους όσους γκρινιάζανε για τη φανέλα. Ναι. Θα άρεσε η φανέλα. Ναι. Και για όλους όσους γκρινιάζανε για τον προπονητή. Ναι. Είδατε τι κάνανε τα πιτσιρίκια στο πρώτο γκολ. Όλοι. Πάνω του. Τα πάμε. Βεβαίως. Και τον... Όχι, και την όχι, ώρα που τον αγκάλιασαν και τον φιλούσαν, ναι, ναι. Αυτός έδινε οδηγίες. Πρόσεξε. Και όχι απλά διεκπαιρέωση στο αφιερώνω από μακριά. Αγκαλιά πατρική τον έσφιξε και δεν τον άφηνε ο Τζόλης. Είναι όλη η ομάδα δεν τον άφηνε. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό θέλουμε, αδερφέ. Αυτό θέλουμε. Και αυτό... για όσους έχουν πρόβλημα. Ξίδι. Επειδή είμαι και λάρντ, έχω μπαλσάμικο με μέλινα τη κερά. Γεια σου, Παύλε! Φιλιά! 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 Λοιπόν, διάλειμμα, επιστρέφουμε γρήγορα με Κώστα Βασιλόπουλο. Θα πάμε να επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε με Κώστα Βασιλόπουλο, με το διευθυντή της Φόρτσα. Πάρα πολύ μεγάλη χαρά στον κόσμο. Είναι πολύ κατανοητό. Ανάσα, αναπνοή στα πνευμόνια όλου του οργανισμού.
και από πλευράς παραστάσεων και από πλευράς εικόνων και από πλευράς πρεστής της ομάδας και από πλευράς οικονομικής, από πλευράς financial fair play, μεταγραφών που θα έρθουν, όλο το κλίμα αλλάζει. Αυτό που συζητούσαμε και με το ακροατήριο τα πρωινά είναι ότι δεν είναι δίκοπο μαχαίρι που τόσο πολύ νωρίς στη σεζόν, πρώτο μάτς, πριν καν φύγει η άμμος από τα δάχτυλά μας να πούμε και βγάλουμε τα μαγιό από τις παραλίες, πριν φύγει ο Αύγουστος, που έχουμε ένα τέτοιο παιχνίδι που μπορεί να επηρεάσει όλη τη σεζόν. Δεν είναι αυτό άσχημο? Είναι. Είναι αν δεν περάσεις. Αν περάσεις όμως, σου φτιάχνει, σου στρώνει το δρόμο για ωραία πράγματα. Γι' αυτό λέγαμε ότι η ομάδα περνώντας χθες αγοράζει όχι μόνο χρόνο, όχι μόνο χώρο, όχι μόνο ψυχολογία, εξασφαλίζει πάρα πολλά πράγματα. Από το πιο απλό που είναι η ψυχολογία του κόσμου στα ραδιόφωνα, στις γραμμές, στα φόρα, στην καθημερινότητά του, πόσο πολύ επηρεάζει την ψυχολογία του, γιατί για πάρα πολύ κόσμο η ομάδα είναι καθοριστικός παράγοντας το πώς είναι η ψυχολογία μας, καλός ή κακός, αν μπορούν να το καταλάβουν κάποιοι, ok, αν δεν μπορούν, τι να κάνουμε. Αλλά και το πώς από εδώ και πέρα καθορίζει τις κινήσεις μεταγραφικές που θα έρθουν. Αλλιώς είναι να πηγαίνεις έχοντας τη δαμόκλειο σπάθη του Financial Fair Play με 10 εκατομμύρια ευρώ ήδη στανταράκι, ασχέτως τι θα κάνει η ομάδα στους ομίλους του Europa League, αν μείνει στους ομίλους του Europa League. Διότι τη Δευτέρα θα ξέρουμε τον επόμενο αντίπαλό μας. Που απευχόμαστε να είναι η Μπενφίκα για πολλούς λόγους, δεν θέλω ξανά συναπαντήματα με παλιούς, δεν μ' αρέσει, δεν γουστάρω. Είτε είναι η Δυναμό Κιέβου, είτε είναι η Γάνδη. Πάμε να δούμε τώρα αν έχουμε στη γραμμή μας τον Κώστα Βασιλόπουλο. Ναι! Γεια σου Κωστή, καλό μεσημέρι. Γεια σου Κώστα μου, γεια σου Κώστα μου. Καλό μεσημέρι και καλό πρωί και βράδυ και όλα και ό,τι θες. Και ό,τι θες. πόσο σημαντική είναι αυτή η χθεσινή βραδιά, Κώστα? Για μένα καθόλου σημαντική, από τη στιγμή που δεν έπαιξε ο Μάτους. Α, έτσι. Σωστό. Θα πρέπει να ξαναγίνει το παιχνίδι να παίξει ο Μάτους. Ναι. Σωστό. Εντάξει, πάντα θα βρει κάτι ο κόσμος, θα γκρινιάξει, αυτό είναι, τι να πω, χάνουμε την ουσία. Ναι. Το θέμα είναι αυτό ακριβώς, ότι χάνουμε την ουσία και ότι, για να ξεκινήσω με αυτό, 24 ώρες με το παιχνίδι δημιουργήθηκε μια αναστάτωση άνευ προηγουμένου, γιατί αποκλείστηκε μόνο στην αποστολή. Δηλαδή, ο Πόγκ μέσα με την Μπεσίκτες και το άγχος των όχι όλων, αλλά έβλεπε έτσι ένα σημαντικό σημαντικό, τι έγινε με το Μάτους. Με κορίτσι είναι μουστάκι, δηλαδή τι πρέπει να γίνει. Μα δεν αντιλαμβάνονται ότι ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να αλλάξει και ήθος και στυλ και ρόστερ και πολλά και φιλοσοφία και χίλια δύο πράγματα. Δεν είναι πασιφανές ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πάει σε μια ανανέωση προσώπων, σε μια ανανέωση ηλικίας, σε μια νέα κατάσταση, διότι η πρώτερη ήταν απόλυτα επιτυχημένη, κατέκτησε τους τίτλους του αθλήματα, ντάμπλα, ήττα κτλ. Αλλά οι κύκλοι κλείνουν. Είναι γνώμος το ποδοσφαίρο ότι οι κύκλοι κλείνουν. Είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να μην δίνουμε τόσο μεγάλο βάρος και να μην δημιουργούμε τέτοιες καταστάσεις σε μια ομάδα που έδινε χθες έναν αγώνα που ήταν κάτι παραπάνω από τελικός για τον ΠΑΟΚ. Ήταν κάτι περισσότερο από τελικός. Και ξεκινάω με αυτό, το έχω κρατημένο, διότι διαπίστωνα ότι χάθηκε η ουσία, έμπαινε το παιχνίδι στο περιθώριο να συζητάμε για τον Μάτους. Αν έχει αυτό, αν έχει εκείνο, τι έγινε, τι δεν έγινε. Και άλλο ας πούμε θα ήθελα το Μάτος ή γιατί λείπει ο Μάτος, και άλλο το κάνω αυτό πρώτο θέμα και βάζω στο πλάι όλα τα υπόλοιπα και δημιουργώ. Το Μάτος, δηλαδή, συγγνώμη, ποιος θα φας εσύ, εγώ και εσύ. Ακριβώς. Ποιος θα μπει στην αποστολή και ποιος δεν θα είναι. Φυσικά. Δεν έχει προπονητή η ομάδα να αποφασίσει. Βεβαίως. Πολλό μάλλον δε που ο κόσμος δεν ξέρει. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι αυτός ο προπονητής. Φυσικά. Και είπα και έγραψα ότι τα ίδια θα πω ακόμα και σε αποκλεισμό. Δηλαδή για να περάσει ο ΠΑΟΚ την Πεσίδαση πρέπει να έχει το Μάτος. Αυτό δεν μειώνει το Μάτος. Αυτό δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ πάει σε μια νέα, προχωράει, σε ένα νέο καθεστώς. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα, να μην καθωμένος στον Μάτος, στον Μαουρίσιο, στον δεν ξέρω εγώ ποιον. Εδώ υπάρχει μια αλλαγή. Υπάρχει μια απόφαση
για μια ανανέωση. Υπάρχει μια απόφαση για προώθηση των παικτών που προέρχονται από τις ακαδημίες, αυτών που υπεύθυνοι θα κρίνουν κατάλληλους για να παίξουν στον ΠΑΟΚ, και σε μια, όχι μόνο ανανέωση προσώπων, αλλά και τη μείωση του μέσου όρου της ηλικίας. Ναι, ναι, μεγάλη υπόθεση. Γιατί τόσο φασαρία. Mm-hmm. Ναι, ναι. Για ποιο λόγο δηλαδή θα πρέπει να στεκόμαστε στο παρελθόν και ο καθένας να βγάζει τη χολή του, όχι ο Καρπουζάς άφησε το μάτος έξω. Δηλαδή πού ήταν ο μάτος όλα τα play-off. Ναι. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Mm-hmm. Ο μάτος θέλει διαιτές συμβόλαιο. Ο ΠΑΟΚ δεν του το δίνει. Έγινε μια ανανέωση ενός έτους βάσει των συμμετοχών που σημείωσε. Τι πρέπει να γίνει. Να ρωτήσω λίγο. Κώστα, να σε ρωτήσω. Για να είναι ικανοποιημένος ποιος. Ο Γιάννης, ο Δημήτρης και ο Κώστας. Ναι. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Από πού προέκυψε αυτό, αφού ήξερε ότι είναι, ανανεώνεται ένα χρόνο το συμβόλαιο και είναι αυτό. Από πού προέκυψε αυτό το διαιτές, δηλαδή, επειδή το ήθελε απλά, ας πούμε, στα 34. Όχι, κάποια στιγμή είχε συζητήσει με τον ιδιοκτήτη, λέει ο Μάτος, και είχε πει ότι παίξε εσύ και θα σου κάνουμε διαιτές. Ναι. Τι να σου πω τώρα, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ναι. Το πρόβλημα μου δεν είναι ο Μάτος. Ο Μάτος είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, παίρνει κάποιες αποφάσεις, έχει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Καλή κακή θα κρίνει ο προπονητής και ο αθλητικός διευθυντής. Φυσικά. Και τι, ο καθένας, εγώ θέλω τον Τάδε, εγώ θέλω τον Τίνα, εγώ θέλω τον Ακίνον, όχι να φέρετε αυτόν, όχι να πάρετε τον άλλον. Δεν γίνεται έτσι. Πού το είδες αυτό στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ, να αποκλειστεί παίκτης από την αποστολή και να γίνεται κόλαση? Γιατί έτσι αποκλείστηκε, γιατί αυτό αποφάσισε ο προπονητής. Ναι. Πρέπει να δίνουμε την ενέργειά μας στην ομάδα και όχι σε πρόσωπα τα οποία... Στα γύρω-γύρω. Ναι. Εδώ μετά το Κώστα... παιχνίδι θα μπορούσε να γίνει συζήτηση. Αλλά πριν το παιχνίδι... Πριν το παιχνίδι αυτό. Που εγώ θεωρούσα δεδομένο ότι θα είναι εκτός αποστολής ομάδος. Ναι. Με 3-5-2, με 3-4-3, δεν μπορεί να παίξει όχι μπορεί. Όχι την πτέρυγα. Δεν μπορεί ο ομάδος να την πτέρυγα να παίξει. Τι να κάνει. Είναι καλύτερος ο Ροντρίγκο και Λιμιός. Δεν ξέρω, θα φανεί. Ναι. Θα κρυφθεί ο προπονητής για αυτή την απόφαση. Mm-hmm. Επίσης, Κώστα, αν μου επιτρέπεις, εξετάζουμε τι μπορεί να... Δεν εξετάζουμε τι έχει δώσει ένας παίχτης μέχρι τώρα. Αλλά τι μπορεί να δώσει από εδώ και πέρα. Είναι σημαντικό αυτό. Δεν μπορούμε στο ποδόσφαιρο, ρε παιδιά, να βλέπουμε τι έχει δώσει. Εντάξει, τα έδωσε, τα αναγνωρίζουμε. Δεν είμαστε αχάριστοι και αγνώμονες. Όμως, γιατί τα βάζουμε αυτά τα δύο μαζί. Ναι. Να γυρίσει και ο Κούντας με το Σαράκι. Ναι. Τόσα σωστά. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ναι. Δεν καταλαβαίνω ότι τι είπε κανένας ότι κάτι κακό. Ναι. Σταμάτησαν το ποδόσφαιρο μεγαθύρια ποδοσφαιρικά που πέρασαν από το ΠΑΟΚ. Τεράστια. Ή έφυγαν. Ναι. Κάποιοι έφυγαν λανθασμένα. Οκ, είναι μια απόφαση όμως. Ναι. Το τι θα κάνουμε τώρα, να σταθούμε στο ότι γιατί έφυγε εκείνος, γιατί έφυγε ο άλλος. Έβλεπα στα social media εκείνη το μάτι, γιατί παίζει ο Πασκαλάκη, παίζει ο Ζήφοβιτς. Ναι. Αυτό έκρινε ο προπονητής. Ναι, έχει προπονητή τερματοφυλάκων με τον οποίο συζητά, τον Καλίνοβιτς. Έκρινε ότι ο Ζήφοβιτς είναι σε αυτή τη φάση καλύτερα να παίξει. Ναι. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Και σε αυτό. Δικαιώθηκε. Έπαιξε... Ναι. Δικαιώθηκε και σε αυτό. Βεβαίως. Είναι σημαντικό. Εκ των υστέρων το λένε. Ναι. Είναι εύκολο να πει δικαιώθηκε. Τι θα γινόταν αν ερχόταν στραβά το αποτέλεσμα. Δεν πρέπει να κάνουμε το δάσος για το δέντρο. Ναι. Αυτόν αποφάσισαν, αυτόν βάλαμε. Ναι. Ξεκινάει το παιχνίδι γιατί έβαλε το Ζήφοβιτς. Ναι. Γιατί αυτόν είδε. Τι να πούμε τώρα. Ότι ακούσουμε την τηλεόραση, θυμόσαμε. Ναι. Γιατί δεν έβαλε τον Πασκαλάκη. Ή γιατί έβαλε τον Πασκαλάκη και δεν έβαλε τον Ζήφοβιτς. Εδώ Κώστα μου έγινε χαμός. Στην ουσία να πάψουμε να ασχολούμαστε με το μάτος και τον κάθε μάτος. Η ομάδα δεν είναι ένας παίκτης. Κανείς δεν κατηγορεί το μάτος για τίποτα. Φυσικά. Όμως αυτή τη στιγμή, μετά από την προετοιμασία, τα δύο φιλικά και τις προπονήσεις που ακολούθησαν, ο προπονητής έκρινε ότι δεν του κάνει ο μάτος για το παιχνίδι αυτό. Ναι. Μπορεί να μην του κάνει και γενικά. Εγώ λέω ότι δεν του κάνει και γενικά. Ναι. Όπως ρώτησες και χθες. Υπάρχει ένας προσανατολισμός αλλαγών. Ναι. Απαραίτητον. Απαραίτητο. Το μότο. Βέβαια. Ναι. Η ομάδα δεν μπορούσε με μέσο όρο ηλικίας στα 30 πλάσ. Δεν θα μπορούσε να μπει στην φετινή περίοδο και να έχει πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη. Ναι. Δεν ξέρω ποια Ευρώπη θα έχει. Θα έχει το Europa League, το οποίο στράγγισε χθες, ή θα έχει τους ομίλους του Champions League, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όποια διοργάνωση και από τις δύο να είχε, ναι, χωρίς ανανέωση
και φρέσκο νέο αίμα, δεν βγαίνει. Δεν θα μπορούσε ο Πάοκ να ανταποκριθεί. Ναι, ναι. Τέλος. Έτσι είναι. Έτσι, έτσι, έτσι. Γιατί κάνω αυτή την εισαγωγή, γιατί τα επινίκια τα ακούμε από το πρωί. Το θέμα είναι λίγο να πούμε στην ουσία. Ναι. Να καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει να κάνει μια επικοδομητική κριτική και να βλέπει τα γύρω-γύρω από τον Πάοκ με μεγαλύτερη θετική ενέργεια και με περισσότερο μυαλό. Ναι. Κανένας μάτος. Κανένας παίχτης γενικότερα δεν είναι πάνω από την ομάδα. Η ομάδα είναι πάνω, η ομάδα είναι πάνω από όλους. Ακριβώς. Όταν λαμβάνετε μία απόφαση, υπάρχει ένα σκεπτικό. Θα πρέπει αυτό το σκεπτικό να το ψάχνουμε λίγο πριν εκφραστούμε. Και παρασύρονται και συνάδελφοι, αν έμεινε ο Μάτος απ' έξω. Σόπα, έμεινε ο Μάτος απ' έξω, και ο Πάκος δεν έχει 10 παίχτες. Δεν έχει 10 τον Αντάλλη. Ναι. Και τόση φασαρία επί 24 ώρες. Ενώ πάω και έδινε ένα παιχνίδι και την παιχνίδι. Ένα τελικό. Ένα τελικό στον οποίο, για να πάμε σε αυτό, ανταποκρίθηκε. Ένα τελικό που πάω και έβγαλε φρασκάδα, έβγαλε διάθεση, έβγαλε πάθος, έβγαλε νεύρο, έβγαλε ομαδική διάθεση, γιατί αυτά που είδαμε να συμβαίνουν χθες στην Τούμπα είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς. Είδαμε εικόνες που έλειψαν τον προηγούμενο χρόνο. Ναι, ναι. Έφταιγε ο προπονητής. Εγώ δεν λέω. Το έχω πει για τον Φερέιρα. Ότι στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, έμψυχου υλικού, πήρε κάτω από τη βάση πέρσι. Ναι. Ναι, ναι. Δεν ήρθε μόνο στο Φερέιρα όμως. Δεν είναι φως στην Τούμπα, μπήκε κάτω στον πάγκο του προπονητή. Επιλέχθηκε. Μην λέμε δηλαδή τα πράγματα με άλλο τρόπο, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Mm-hmm. Αποφασίστηκε το καλοκαίρι να στηριχθεί. Γιατί αυτό, αν είχε λεφτά το FFP, okay. Για κάποιους λόγους αποφάσισε να στηριχθεί. Αποφάσισαν οι ιδιοκτήτες, ο ιδιοκτήτης και η οικογένεια γενικότερα να το στηρίξει. Θα πρέπει να δούμε τι θετικό μπορεί να βγει από αυτό. Mm-hmm. Παλεύει να κάνει, να δώσει μια άλλη νότα στην ομάδα. Και για μένα αυτό είναι, το είχα πει και το καλοκαίρι, ότι υπάρχουν δύο λύσεις στον ΠΑΟΚ. Ή θα φύγει ο προπονητής, ή θα μείνει ο προπονητής και θα κάνει αυτό που θέλει. Και θα φύγουν αρκετοί παίκτες. Το θυμάμαι που το είχες πει. Αποφασίστε τι από τα δύο θα γίνει. Ναι, ναι. Και τα δύο δεν γίνονται, μέσα στις λύσεις δεν υπάρχουν. Ή θα φύγει ο προπονητής, ή θα μείνει ο προπονητής και θα κάνει αυτά που θέλει, αυτά που πιστεύει. Ναι. Θα κρατήσει αυτό που πιστεύει, σε συνεργασία πάντα με τον αθλητικό διευθυντή και με την ιδιοκτησία. Και αυτό γίνεται. Το αποτέλεσμα να το δούμε στην πορεία. Εγώ δεν στέκομαι το χθεσινό. Σκέψω πάω και ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο. Έδειξε ένα δεύτερο ημίχρονο με αδυναμίες. Ναι. Θα μπορούσαν όλα να είχαν τελειώσει στο πέναλτι του Άκωμου να γίνει 4-1 και να κλείσει η βραδιά εκεί. Ναι, ναι, ναι. Γιατί το δεύτερο ημίχρονο ήταν αγωτικό. Δεν είχε ο ΠΑΟΚ τις δυνάμεις να είναι το ίδιο φρέσκο, που το θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό. Όπως δεν είχαν και οι Τούρκοι μετά το 70, έπεσαν οι ρυθμοί τους. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η Μεσίτας είναι μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα. Πάρα πολύ ποιοτική ομάδα. Βέβαια. Πιο ποιοτική από τον ΠΑΟΚ. Πιο ποιοτική από τον ΠΑΟΚ. Και αυτό δίνει ακόμη μεγαλύτερη αξία σε αυτό που πέτυχε χθες ο ΠΑΟΚ. Yeah. Και το πέτυχε με νεύρο, το πέτυχε με το πάθος που έδειξαν οι παίκτες, με αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και αισιοδοξώ ότι θα επαναφέρει τον ΠΑΟΚ σε τροχιά επιτυχιών εντός και εκτός συνόρων. Ναι. Οι πανηγυρισμοί λένε πάρα πολλά, Κώστα. Ο τρόπος που πανηγυρίζουν οι παίκτες, πώς πηγαίνουν στον προπονητή, το πώς είναι κουβάρι όλοι ένα πράγμα, σημειολογικά νομίζω ότι επιβεβαιώνουν αυτό ακριβώς που λες. Το κλίμα. Από εκεί ξεκινάνε όλα, νομίζω. Κακά τα ψέματα. Κακά τα ψέματα. Το κλίμα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη συμπεριφορά μιας ομάδας, στην πορεία που καταγράφει μια ομάδα. Και για το περσινό κλίμα είχε ευθύνη και ο Φερέιρα. Ωστόσο, τον αθωώνω διότι ο Φερέιρα ήρθε και βρήκε ένα κλειστό γκρουπ με παίκτες που δούλευαν επί σχεδόν 3 χρόνια με ένα προπονητή, ο οποίος κατέκτησε 2 W. Δεν θα μπορούσε εύκολα να γίνει η αλλαγή. Δεν είχε πείρα ο Φερέιρα να δουλέψει στο ψυχολογικό τομέα και τη διαχείριση του υλικού και είδαμε αυτό που είδαμε. Mm-hmm. Ναι, ναι. Φέτος είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Δεν έγινε ο Φερέιρα ξαφνικά καλός προπονητής ενώ δεν ήταν. Ο ίδιος είναι. Απλά έχει στην πλάτη του 1 χρόνο εμπειρίας σε σχέση με το τι είναι ο ΠΑΟΚ, πώς λειτουργούμε στην Ελλάδα, τι πρέπει να αλλάξει ο ίδιος και τι αλλαγές θα πρέπει να ζητήσει να
πραγματοποιηθούν στην ομάδα για να φτάσει στην επιτυχία. Τέλεια. Το πρώτο δείγμα ήταν θετικότατο. Ναι. Κλείνω λέγοντας ότι η ομάδα έχει αδυναμίες. Δεν θέλω να χαλάσω το πανηγυρικό κλίμα. Όχι, αυτό που ξεκινήσαμε χθες είναι μοναδικό. Ο ΠΑΟΚ τα κατάφερε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ναι, βέβαια. Με μια ομάδα η οποία εντεσύχθησε, εγώ με αυτό που είδα χθες θεωρώ ότι είναι πιο ποιοτική ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν έπαιξε η ποιότητα χθες. Μίλησε το πάθος, η ψυχή, έτσι, το μυαλό. Όλα αυτά που λες. Και, ναι, έτσι ακριβώς. Ναι. Θα πρέπει οι αδυναμίες να μείνουν στο μυαλό του Ρέμπε και του προπονητή για να τις μεταφέρουν στην ιδιοκτησία και να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις ώστε να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ τους παίκτες που χρειάζεται, 2-3 οπωσδήποτε, έτσι ώστε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο εντός συνόρων σίγουρα την επόμενη χρονιά και να διεκδικήσει το κάτι παραπάνω στην Ευρώπη αρχής γενόμενης από το επόμενο παιχνίδι. Θα ξέρουμε αντίπαλο τη Δευτέρα το μεσημέρι για τον τρίτο προκληματικό γύρο του Champions League. Μάλιστα. Σε κάλυψα. Μόνο. Έχουμε να πούμε και άλλα αύριο, αλλά 100%. Σε ευχαριστούμε, Κώστα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και εσύ. Γεια σου, Κώστα μου. Γεια. Αυτά λοιπόν. Φεύγουμε. Έρχεται Γιώργος Ζαγόρας. Μένετε εδώ, στον αθλητικό Λίμπερο 107 και 4, στο πέναλτι. Και εμείς θα τα πούμε πρώτα Θεός αύριο το πρωί στις 8. Σας χαιρετώ. Θα τα πούμε. Γεια σας.